Χριστός Ανέστη, εγώ, ανάγκη πάνω μαζί σας, και θέλουμε στη ζωή, χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, εγώ, ανάγκη πάνω μαζί σας, και θέλουμε στη ζωή, χαρισάμενος. Θα καθίσουμε. Είπαμε να συνεχίσουμε το θέμα της Αναστάσεως. Όχι όμως από αυτά που εγώ θα ήθελα να προσφέρω, αλλά από τα καλύτερα που είναι δυνατόν να ακούσουμε και πάλι από τον Άγιο Γρηγόριο τον Νύσης. Δεν υπάρχει πιο γλυκιά, πιο νόστιμη, πνευματικά εννοώ, πιο ευεργετική και πιο δυνατή εορτή από αυτή που αποδεικνύει ότι Χριστός Ανέστη, ο Κύριος και Θεός μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι ο Θεός μας. Είναι η ζωή μας, η πνοή μας. Δεν υπάρχει άλλη από την Ανάσταση. Εκουσίως, λέει, παραδόθη και δέχτηκε το θάνατο εκουσίως. Αφού άλλωστε οι αιώνες το ζητούσαν. Λέγεται ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε και περπατάμε έχει ηλικία δισεκατομμυρίων ετών. Κατά την επιστήμη. Τώρα μιλάει η Εκκλησία και μιλάει για 8 αιώνες ζωή. Η μέρα επιστήμη μιλάει κυρίως για τη δημιουργία των αψύχων όντων και καθόλου για τα έμψυχα όντα τα οποία δημιούργησε ο Θεός και τα τοποθέτησε στον παράδεισο. Τον άνθρωπο δηλαδή, τον Αδάμ και την Εύα. Καμία απολύτως ουσία για μας τουλάχιστον τους πιστούς δεν θα είχε η ζωή εάν δεν είχε έρθει ο Χριστός. Και ακόμη εάν δεν μας είχε βάλει ως στόχο την αιώνια βασιλεία του, δηλαδή τη ζωή μαζί με τον Κύριο. Γιατί αυτό είναι η βασιλεία του Θεού. Σημαίνει ότι συμβασιλεύω και συνδοξάζομαι μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τίποτα άλλο παραπάνω. Μην ψαγνόμαστε, πνευματικό το τρόπο. Και η λέξη που λέμε συμβασιλεύουμε είναι ανθρώπινη. Η ουσία της λέξεως αυτής, η πραγματικότητα. Ένα ξέρω, φωνάζει, ένα ξέρω, είδα, άκουσα. Κατανόησα,
φωνάζει από τον Ασπάρο και κανέβηκε μέχρι τον ουρανό. Μη μου πείτε όμως, θα σας δώσω περιγραφή. Είναι έξω από κάθε περιγραφή. Το πιο δυνατό ανθρώπινο μυαλό ή όλα μαζί τα ανθρώπινα μυαλά από καταβολής κόσμου μέχρι που θα κλείσει η αυλαία, αν μαζευτούν, δεν θα μπορέσουν ποτέ να περιγράψουν την αιώνια ζωή. Δηλαδή, τη θεότητα του Κύριου. Ένα μικρό, πολύ μικρό, ένα πολύ μικρό μόριο κομματάκι του κομματιού από την αλήθεια περί της δόξης του Θεού και της Βασιλείας του, δεν το βλέπουμε, αλλά μαρτυρεί και φωνάζει μέσα μας. Φωνάζει. Αυτός που είπε, δεν μπορώ να σας περιγράψω, το είπε. Εν αυτό γάρ ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν. Δηλαδή μέσα στο Κύριο και μέσα μας ο Κύριος ζει και ζούμε και κινούμεθα, περπατάμε μαζί και μαζί υπάρχουμε και εσμέν και μαζί υπάρχουμε. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος με το δικό του στόμα, αλλιώς και εδώ το διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις. Τι ψάχνετε, λέει, στα ψυχά είδωλα, αφού είναι πανταχού παρόν. Και επομένως είναι και μέσα μας, είναι και έξω μας, είναι και παντού και ζούμε με αυτόν. Ο Κύριος το είπε, εγώ σου χτυπάω την πόρτα. Τόσο όμορφα, δεν υπάρχει ωραίτερη διατύπωση από αυτή. Στη χτυπάω, έγινα τόσο μικρός, δεν θα το πιάσει ποτέ με το μυαλό σου, πόσο μικρός έγινα, γιατί δεν μπορεί να καταλάβεις ποιος ήμουνα και πόσος ήμουνα και πόσος είμαι. Ώστε με μορφή ανθρώπου, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, εκένωσε, ο Κύριος εκένωσε, άδειασε τον εαυτό του. Φοβερό πράγμα, ε. Άδειασε, λέει, τον εαυτό του. Μορφή δούλου, δούλου, όχι απλώς ελεύθερου, λαβών. Η ταπείνωση του Κυρίου. Και ο Αγίος Παΐσιος. Και άλλοι πατέρες, εκκλησίες, όλοι, ομοθυμαδών, όλοι μαζί, φωνάζουνε, φωνάζουνε. Ο αληθινός παράδεισος, ο αληθινός παράδεισος εδώ στη γη, γίνεται μια ζωντανή ύπαρξη και του γαλβανίζει τον εσωτερικό κόσμο του πραγματικού πιστού, όταν είναι ταπεινός, αληθινά ταπεινός όμως. Όχι λόγις, όχι με λόγια, δυστυχώς. Είμαι εκεί, θλίβομαι, στεναχωριέμαι, γιατί μου λείπει αυτό. Αν το είχα, δεν θα χρειαζόταν να σας δώσω περιγραφή περί ταπεινώσεως εξωτερική. Όπου υπάρχουν πολλά κεράσια, λέει, Βαγγέλη, το καλάθι είναι μικρό, δεν το λέει. Εγώ περιγράφω τα κεράσια. Αλλά το καλάθι το δικό μου είναι πολύ, πολύ, πολύ μικρό, πάρα πολύ μικρό. Αληθινή Ανάσταση. Την Ανάσταση όπως είναι, τη βιώνει ο ταπεινός. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα. Το λέει καθαρά, η ταπεινή δηλαδή, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Τελείωσε. Αυτόν εστί, αυτόνον είναι. Το εστί, ξέρετε τι σημαίνει. Όχι στο μέλλον. Τώρα.
Είναι λέει, είναι. Δεν λέει θα είναι. Υπάρχει. Είναι. Το είναι, λέει είμαι. Ο Κύριος λέει εγώ είμαι ο ον. Δύο γράμματα. Ον. Το ον έχει και το είναι μέσα. Το ον σημαίνει εγώ είμαι εκείνος που υπάρχει. Έτσι πες το Μωυσή στο Σινά. Ποιος είσαι, του λέει. Εγώ λέει είμαι ο ον. Τι είπε. Είμαι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Για την άλλη φανερώθηκε εκεί πέρα. Αλλά εκεί δίνει την ενότητα. Ενότητα Αγιάς Τριάδος. Είμαι λέει ο ον εκείνος που υπάρχει ο Δημιουργός του κόσμου. Η μεγάλη Άγια Παναγία μας μας αξιώσει. Να μην χάσουμε την ευκαιρία. Έστω και αργά, λέει ο Άγιος Αγουστίνος. Κύριε, του φωνάζει. Αργά σε γνώρισα. Και από παιδί το γνώρισε. Κάπου, κάποια ηλικία μετά τα 25, εκεί γύρω. Ναι, αργά σε γνώρισα, Κύριε. Φαντάσου. Και κάπου αλλού παρακάτω λέει, γιατί έχει ένα βιβλίο που λέγεται και κραγάριο, δηλαδή είναι προσευχητάριο, εκεί παρελάβει όλο το Ευαγγέλιο μέσα από προσευχές του Αγίου, όλο το Ευαγγέλιο. Άλλο πράγμα. Δηλαδή, αργά λέει σε γνώρισα, Κύριε, ο άνθρωπος να έχει, λέει, όχι μία ζωή, πολλές ζωές να έχει. Δεν μπορεί. Ή και όλες οι ζωές του κόσμου να ισοσταυμίσουν τη Βασιλεία του Θεού. Άλλος δεν λέει ο Κύριος, τον κόσμο όλο να κερδίσεις, τον κόσμο, να κερδίζεις, να πεις είναι δικός μου όπως είναι ο κόσμος. Έχασες το τρένο της Βασιλείας του Θεού. Πάει η ζωή στράφει. Κρίμα στον άνθρωπο να πάει στράφη. Το κρίμα στον άνθρωπο, πού το λέει αυτό. Κάπου το λέει ο Κύριος για τον προδότη. Λέει καλιονίν η να μία γεννάτο εκείνος. Λέει. Θα ήταν προτιμότερο, φοβερός λόγος, να μην είχε γεννηθεί. Το λέει ο Δημιουργός του. Πόσο ελευθερία δει στον άνθρωπο, τον άφησε να έρθει στον κόσμο. Παρότι γνώριζε την πορεία του. Γνώριζε ότι θα τον προδώσει. Και την ίστατη στιγμή που το φυλάει ο Ιούδας και τον προδίδει, φίλε, να βάλω και το μου εγώ, το έχει μέσα. Εφό πάρει, γι' αυτό ήρθες. Καημένε, είχες μπροστά σου τη Βασιλεία του Θεού. Τη κλώτσισες. Πέρα για πέρα. Τη Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού φωνάζει. Ω Πάσχα. Το Μέγα και Ιερότατο Χριστέ. Πάσχα. Αιώνιο Πάσχα είναι εκεί πάνω. Δεν είναι κάτι άλλο. Ζούμε ένα Πάσχα και εδώ, εφόσον βιώνουμε, όσο βιώνουμε με τη χάρη του Θεού, Πάσχα. Εάν ο Χριστός δεν είχε έρθει στον κόσμο, δυστυχισμένη ανθρωπότητα. Άραγε, καταλαβαίνουμε στο βάθος την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου και εκεί μέσα αυτό παρακαλεί τον πατέρα του. Πατέρα μου, εκείνος που μου έδωσες, έτσι λέει. Και δεν εννοούσε μόνο τους μετάς του. Όλων των γενεών, τους ανθρώπους, για τους οποίους έκανε την προσπάθεια ο Κύριος να τους σώσει. Ους δε δοκάσμι όσους μου έδωσες. Κανένας δεν χάθηκε, ουδείς απόλετο. Ημί ο Υιός της απολίας. Μόνο το παιδί που χάθηκε από μόνο του. Όχι ο άσχος που γύρισε, γιατί αυτοί είμαστε όλοι.
Αλλά ο άστος που δεν γύρισε σκόπιμα, αυτός χάθηκε, ο Υιός της απολίας. Πάσχα λοιπόν ζούμε, Πάσχα εορτάζουμε. Και εκεί φωνάζει για να δείξει το αποκορύφωμα ποιητής. Ω Θείας, ω Φίλης, αγαπητής, ω γλυκητάτης σου φωνής, με θυμόν αψευδώσει, λέει πόσο θεϊκιά, πόσο γλυκιά είναι η θεϊκή σου φωνή, γλυκητάτης σου φωνής, λέει. Με θυμόν, τι λέει αυτή η γλυκιά φωνή, με θυμόν αψευδώσει, μαζί σας αψευδός με όλο το μέγεθος αλήθειας είμαι. Είμαι μαζί σας, σημαίνει το Πάσχα. Ξεκίνησε από εκεί και επαναλαμβάνω το ίδιο. Χτυπάει την πόρτα. Είμαι μαζί σας. Είμαι μέσα σας. Ανοίχτε μου να περάσω να μείνω μέσα σας. Άγιε Παΐσιε, έλα μια στιγμή πνευματικά να μας φωτίσεις. Τόσους φώτισες και ανθρώπους που λένε και το ομολογούνε ότι είσαι ανάπηστοι και σε γνωρίσανε και έχουν καεί από την αγάπη του Χριστού τώρα και το φωνάζουνε. Άμα λέγει ο Κύριος, ο Άγιος Παΐσιος του λέγει, σου δωρήσει την αγάπη τη θεϊκιά, τον έρωτα των θείων, όπως το λέει εκεί, με πλήγωσες Κύριε, με το θεϊκό σου έρωτα, το λέει καθαρά. Τέτρωμε το θείο σου έρωτη, είμαι πληγωμένος. Και τότε λέει, ο άνθρωπος άμα πληγωθεί από εκείνη την αγάπη, την παραδείσια, την αναστάσιμη αγάπη, τότε κάνει αυτά που δεν θα τα καταλάβει ποτέ ο κόσμος. Αναφέρει ορισμένα παραδειγματάκια, όμορφα ο Άγιος Παΐσιος. Για να δείξει με τα παραδείγματα ότι είναι έξω από τη λογική αυτή η αγάπη, ασύλλητη, απεριόριστη και η τον άνθρωπο. Κοινώνησα των αχράντων μυστηρίων, λέει. Πήρα μέσα μου τη φωτιά που καίει τις αμαρτίες. Βέβαια. Τι έκανε εκεί στην έρημο που ήταν. Άσκηση. Συνομιλία με το Θεό. Μέρα νύχτα. Συνομιλία με το Θεό. Μέρα νύχτα. Καθαρίστηκε ο άνθρωπος. Καθαρίστηκε και λέει το καθαρό, Άγιος Γρηγόριος το λέει, το καθαρό με το καθαρό σχετίζεται, με το βρώμικο ποτέ. Το λέει και ο Αποστόλος Παύλος. Ποια σχέση έχει το φως με το σκοτάδι? Καμία απολύτω σχέση. Το φως είναι φως. Το σκοτάδι είναι αυγή. Έζησε, λέει ο Απόστολος Παύλος, μετά τη Θεία Ευχαριστία, τον Παράδεισο όπως αυτός το γράφει μέσα. Βγήκα από τον εαυτό μου. Νύχτα ήτανε, έγινε ημέρα από το φως που πήρα. Χειμώνας ήτανε, έγινε καλοκαίρι. Αισθανόμουν μέσα κάψιμο να με καίει. Και προχωρούσα και έβλεπα σαν να είχα προχωρήσει μπροστά μου μέσα σε ένα ολοσκόταδο. Γιατί ζούσε με τη Θεία Ευχαριστία την Ανάσταση του Κυρίου. Λέει μετά στο τέλος ο ιερέας, Χριστός ο αληθινός Θεός, ο Αναστάς εκ νεκρών. Όταν τελειώνει η Θεία Λειτουργία, ο Αναστάς, έτσι τελειώνει ο παπάς. Στο τέλος τέλος. Θέλω να πιστεύω ότι και σε μας, παρόλη η κύρη παρότητα
που μπορεί να έχει ο καθένας μας. Προηγούμε εγώ το λέω, δεν το λέω για ταπείνωση. Αφού το βιώνω αυτό το πράγμα, πώς θα γίνει δηλαδή. Να το πω κανένα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Έτσι. Και μας αφαιρούσε ο Θεός. Μας αφαιρούσε ο Θεός. Τη μάσκα που φοράμε, φοράμε μάσκα. Θα βλέπε ο ένας τον άλλον, ναι. Τον ένα σαν αλεπού για την πονηριά που έχει, τον άλλο σαν αρπακτικό γεράκι από τις αρπαγές, τον άλλο σαν τελώνι που αρπάζει και αδικεί τον κόσμο. Γι' αυτό λέει οι πατέρες όταν προσεύχονται, συγκεντρώνουν στον εαυτό τους, όχι θεωρητικά. Όχι θεωρητικά, υπαρξιακά, αληθινά, όλα τα αμαρτήματα, όλα, δεν λένε δεν είμαι, είμαι αμαρτωλός. Και ο Απόστολος Παύλος, το ξέρετε πολύ καλά, το είπε, ήρθε να με σώσει, και είμαι, γιατί εγώ ήμουν πρώτος αμαρτωλός. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν αυτοί που είναι μετά τον Κύριο, σε ανάστημα πρώτη, ο Απόστολος Παύλος, να φωνάζει. Είμαι ο αμαρτωλός και μάλιστα ο πρώτος που ήρθε να με σώσει. Από εκεί πέρα πες τι θα πούμε δηλαδή. Θα πούμε κάτι άλλο, είναι δυνατόν να περάσει το λογισμό μας. Τη στιγμή που αλωνίζει το μυαλό ο διάβολος, δηλαδή πείτε τίποτα όλα, και στην εκκλησία και έξω από την εκκλησία και σπίτι μας και παντού. Είναι δυνατόν. Η Ανάσταση λέει του Κυρίου είναι το μεγαλείο, το μοναδικό που ζει, το μοναδικό και ανεπανάληπτο που ζει η ψυχή του ανθρώπου. Του αναγεννημένου ανθρώπου, του αναγεννημένου ή εκείνου που διαρκώς αναγεννιέται, ξαναγεννιέται, λέγει εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος. Το είπε στον εικόνα. Όταν πήγε νύχτα, γιατί φοβότανε τους Ιουδαίους. Και του είπε, δεν μπορεί κανείς να μπει στη Βασιλεία του Θεού ίσον στον Παράδεισο. Δεν υπάρχει άλλο. Βασιλεία του Θεού είναι ο Παράδεισος. Εκεί εορτάζεται αιώνια η Ανάσταση. Γιατί που κατέβηκε για να μας ανεβάσει εκεί πάνω. Αν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ούμοι ήδη την Βασιλεία των Ουρανών. Πρώτη φορά το άκουγε ο Άγιος Νικόδημος, ο Γεωργιορείτης, ο νυχτερινός για το φόβο των Ιουδαίων, μαθητής του Κυρίου για το φόβο των Ιουδαίων. Για το φόβο των Ιουδαίων, ναι, και εμείς το έχουμε εκείνο για το φόβο των Ιουδαίων, βρισκόμαστε έξω στην κοινωνία, να όχι να δείξουμε το, να δείξουμε ένα εγωιστικό, τουλάχιστον να επιδράσουμε θετικά στην κοινωνία, ώστε να πάρει το μήνυμα ότι ζει μέσα μας ο Κύριος, είναι αισθημένος. Και θα συνδυπνήσω και θα περπατήσω μαζί του, λέει ο Κύριος, με εκείνο που θα ανοίξει την πόρτα, το συνεχίζω. Θα μπω μέσα του και θα φάω, θα συνδυπνήσω μαζί του. Αληθινά το σκεφτήκαμε. Όταν ανοίγουμε τη γραφή, την Αγία Γραφή και μελετάμε για να δώσουμε τροφή στην ψυχή μας ότι περνάει ο Κύριος μέσα μας, ότι μιλάει μαζί μας, ότι περπατάει μαζί μας, ότι τρώμε μαζί, ότι είναι μαζί μας και στον ύπνο, είναι αυτά πραγματικότητες. Είναι αυτά πραγματικότητες. Αφού λέει και συνδυπνήσω και συνδυπνήσω. Το συν σημαίνει εγώ μαζί με σας θα φάω. Εγώ μαζί με σας θα φάω. Τι κρίμα, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Τι κρίμα. Ένας κόσμος πολύ μεγάλος να χάνει το τρένο
που πάει στον παράδεισο. Τι κρίμα λέει να κάνει το τρένο που πάει στον παράδεισο, να χάνει τη Βασιλεία του Θεού. Να πάβει να είναι παιδί του Θεού και αδερφός του Κυρίου. Και αδερφός του Κυρίου, εις τα αδέρφια μου λέει. Το φώναξε δυνατά, αδέρφια μου, γονείς μου, φίλοι μου, είναι όσοι ακούνε το Λόγο του Θεού. Τότε οι δικοί του άνθρωποι, οι συγγενείς του, τα αδέρφια του που το ζητάγανε, λέει, να το προσέξουμε και τα πράγματα, τα αδέρφια του που το ζητάγανε, μιλάμε για πρώτη της Πεντηκοστής, μιλάμε πρώτης Αναστάσεως, όταν είχε βγει για κήρυγμα ο Κύριος και το ζητάγανε για να φάει σπίτι του, λέει, εμένα φαγητό μου είναι να μιλάω για τη Βασιλεία του Θεού. Ακούστηκε και θα ακούγεται σε όλες τις εποχές και θα ακούγεται. Εξέστη, τρελάθηκε. Τα αδέρφια του από τον Ιωσήφ. Από τον Ιωσήφ, γιατί είχε, είχε παντρευτεί ο Ιωσήφ και είχε κάνει παιδιά. Και αυτοί του είπαν, ο τρελός τρελάθηκε. Πρώτος που το άκουσε, αυτός είναι, λένε, για εμάς τους πιστούς. Δεν ζει στον κόσμο αυτός, είναι έξω από τον κόσμο, του την έχει δώσει. Την έχει δώσει. Μακάρι ο Θεός να φωτίζει τους ανθρώπους. Μακάρι. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη. Αναστημένη ζωή ζούμε, την πιστοποίησαν οι Απόστολοι. Όχι μία, όχι μία, πολλές φορές. Τη βεβαίωσαν και οι φύλακες. Αναστήθηκε. Όχι, κλείστε το στόμα, πάτε μερικά. Αναστήθηκε ο Κύριος. Αναστήθηκε και είναι αναστημένος τους αιώνας των αιώνων. Λέμε λοιπόν, εάν μη της γεννηθεί εξίδωτος και πνεύματος, οι αναγεννημένοι, οι καινούργοι άνθρωποι, οι καινοί κτήσεις, αυτό λέει. Καινή κτήση ζούμε, καινούργια κτήση. Αυτήν βιώνουμε. Και αυτήν την κτήση ο Κύριος την έχει για τον άνθρωπο. Άνθρωπο λέω. Για φανταστείτε. Εκείνο τον αρχαίο σοφό εκεί στην Πελοπόννησο, την αρχαία εποχή, πανηγύρι ήτανε, καλοκαίρι ήτανε, πριν Χριστού μιλάμε τώρα, ποιος είναι ο Λαέρτιος, ο Διογέννης. Ο Διογέννης. Ένα φανταράκι μέσα στο καταμεσήμερο και προχωρούσε. Τι κάνεις εδώ εσύ. Τρελός ήταν αυτός. Αυτή είναι η τρέλα. Προχωρούσε. Άνθρωπο λέει ψάχνουν άνθρωποι. Γεμάτη. Και ήταν απρόχριστος ο άνθρωπος και έψαχνε να βρει άνθρωπο. Άνθρωπο ζητώ. Ανθρώπος. Σημαίνει άνω θρόσκο, άνω θρόσκο, άνω θρόσκο. Πάνω πηγαίνω. Οι αρχαίοι Έλληνες έχουμε γλώσσα και λέει ο Σαχάροφ, Άγιος εκείνος, ότι θεολόγος που και φανταστείτε δεν ήταν Έλληνας, που δεν γνωρίζει αρχαία ελληνικά, δεν είναι θεολόγος. Μας παραπέμπει να γνωρίζουμε τα αρχαία ελληνικά. Γιατί αυτή η γλώσσα αποδίδει τη θεολογία. Καμία άλλη γλώσσα. Βεβαίως ο Άγγλος δεν τα ακούσει τα αγγλικά του. Αλλά η μαμά της θεολογίας είναι η γλώσσα η ελληνική. Από εκεί πορεύεται. Αυτός που δεν γνωρίζει, λέει, δεν είναι θεολόγος, την ελληνική γλώσσα που δεν γνωρίζει. Κάνει αυτή την παραπομπή. Γιατί, κοιτάξτε, άμα αναλύσουμε τη λέξη, όπως είπε προηγουμένως, άνθρωπος, γίνεται από τη λέξη άνω, θρό,
νόσκω, πηγαίνω προς τα πάνω. Αλλά αυτός δεν έβλεπε με το φανάρι του να πάει κανείς προς τα πάνω, του είχε δώσει εδώ στον φωτισμό. Έψαχνε να βρει άνθρωπο. Και οι χριστιανοί, είπε ο Κύριος, θα μετρούνται, το ποιμιό θα είναι μικρό. Γιατί αγάπησαν το σκότος μάλλον ή το φως. Αγαπήσανε το σκοτάδι οι άνθρωποι και όχι το φως. Έχουμε από τον Άγιο Γρηγόρη, θα διαβάσω ένα κομμάτι τώρα, έχουμε δημιουργηθεί για να ευεργετηθούμε. Το πιάνουμε. Δημιουργηθήκαμε για να δεχόμαστε ευεργεσίες από πάνω. Έχουμε ευεργετηθεί. Μετά από όσα είπαμε, έχουμε ευεργετηθεί. Επειδή έχουμε δημιουργηθεί. Λέει τον άπτο, το αντίστροφο εδώ. Έχουμε ευεργετηθεί, λέει, επειδή έχουμε δημιουργηθεί από εκείνον. Δημιουργία και μόνο σημαίνει αγάπη Θεού, τίποτα άλλο παραπάνω. Και δώσιμο της αγάπης του Θεού. Αυτό σημαίνει δημιουργία. Αυτή είναι η ευεργεσία. Μας παραδόθηκε ο Παράδεισος. Μας παραδόθηκε ο Παράδεισος. Πάρτε το. Λέει, άφησε, πέθανε, λέει, ο πατέρας μου, λέει κάποιος, και άφησε στη Διαθήκη μια εξαιρετική περιουσία. Και χαίρεται ο γιος ή τα παιδιά που άφησε ο πατέρας την περιουσία. Και Κύριος, απέθανε ως άνθρωπος και άφησε τη Διαθήκη του, την Καινή. Την Καινή Διαθήκη. Είναι καινούρια Διαθήκη. Το κλειδί για την Άνω Βασιλεία. Το κλειδί, αλλιώς δεν περνάς από εκεί. Όχι πως το καταλαβαίνουν οι αιρετικοί, εγκεφαλικά, όχι, όχι. Όπως μας το παρέδωσαν και οι πατέρες και οι Απόστολοι. Και οι πατέρες λέει, στήκετε και κρατείτε Απόστολος Παύλος, τας παραδόσεις. Εκκλησία χωρίς παράδοση δεν υπάρχει και χωρίς Καινή Διαθήκη. Το γραπτό κείμενο. Αυτά τα δύο συνοψίζουν την πορεία της Εκκλησίας και από εκεί εκπορεύεται ό,τι καλό υπάρχει, από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Λέει λοιπόν, ελάβαμε την εντολή. Λέει, σας δίνω την εντολή να κάνετε αυτό και αυτό, για να έχετε τη Διαθήκη ότι η Παράδοση είναι δικό σας. Είπε, είπε στην Αδό και στην Εύα. Έτσι είπε. Πάρτε την εντολή. Φυλάξτε την εντολή και δικό σας είναι ο Παράδοσος. Ελάβαμε την εντολή για να δοξαστούμε αφού τη φυλάξουμε την εντολή. Όχι επειδή τυχόν αγνοούσε ο Θεός εκείνο το οποίο θα γινόταν. Ήξερε ότι ο Αδάμ και Εύα θα παραστρατούσε. Το ήξερε. Τι να κάνουμε όμως, πατέρας έκανε ο Θεός, η γιατριά. Αλλά επειδή ήθελε να μας παραχωρήσει το αυτεξούσιο, αφού μας έδωσε την ελευθερία, σημαίνει, αυτό θα παίξει το ρόλο να διατηρηθεί ο Παράδεισος στα χέρια σου. Θέλεις να τηρήσεις την εντολή. Θέλεις, δικό σου είναι ο Παράδεισος. Δεν θέλεις, χάνεις τον Παράδεισο. Σεβασμό όπως είναι ο Θεός. Απόλυτο στην ελευθερία του ανθρώπου. Απόλυτο σεβασμό. Όπως απόλυτος είναι ο Θεός, απόλυτος είναι και ο Παράδεισος. Τα σέβεται αυτά ο Θεός, απολύτως. Έχουμε πέσει. Επειδή έχουμε παραβεί την εντολή. Άρα δηλαδή εμείς τώρα εδώ, για να βρισκόμαστε στη γη επάνω, είμαστε οι άνθρωποι της πτώσεως. Βεβαίως της πτώσεως είμαστε. Δεν είμαστε καθαροί. Κάνουμε κάποια προσπάθεια για να την ευλογήσει ο Θεός και να προχωρήσουμε τη ζωή μας όσο μπορεί ο καθένας. Όχι πάρα από εκείνου μπορεί. Να μην ξεκινάμε και λέμε, κοίταξε οι Απόστολοι,
Κοίταξε οι διάδοχοι των Αποστόλων που ήταν σαν τους Αποστόλους. Κοίταξε αυτοί οι Άγιοι θυσιαστήκανε και εμείς πώς είμαστε και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που... Εκεί πια ο Θεός γνωρίζει αν θα μπορούσαμε να είμαστε για αυτούς. Θα είμαστε. Ότι μπορούμαστε να είμαστε αυτοί που είμαστε, το ξέρει και εκεί το θέμα όλο. Συνεχίζω λοιπόν. Έχουμε πέσει λοιπόν, επειδή έχουμε παραβεί την εντολή. Άμα συνειδητοποιήσουμε αυτή την πραγματικότητα που το λέει και ο Άγιος, Αγουστίνος, λέει, Κύριε, από τη στιγμή που έπεσε ο Αδάμ και η Εύα, να το χωνέψουμε αυτό. Τούτο εδώ είναι μέσα στην πλάνη. Έχει γλιστρίδα μέσα. Γλιστράει στην αμαρτία. Είτε θέλει ο άνθρωπος, είτε δεν θέλει να παραδεχθεί αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που έφτιαξαν με την παράβαση το μυαλό. Ο Αδάμ και όσο λογικός, όσο σοφός και γίνει ο άνθρωπος, είναι ανθρώπινη λογική. Έπρεπε να περάσει μέσα η Θεία Λογική, ο Θεός Φωτισμός, για να εξισορροπήσει την κατάσταση. Αλλιώς, χωρίς Χριστό, τούτο όσα και να πει, πλάγι θα πει. Χωρίς Χριστό. Γι' αυτό ψάχνουμε να βρούμε κανέναν Άγιο, κανένα σοφό πνευματικό. Τι να κάνω, Κύριε, λέει, για να σωθώ. Ο Απόστολος Παύλος, την ώρα της αλλαγής που τον κάλεσε ο Κύριος, τι θα κάνει για να σωθείς. Τράβα στον Ανανία. Αυτός θα σου δείξει. Αυτός θα σου δείξει. Αδίπιν όσα πρέπει να κάνεις. Όσα πρέπει να κάνεις. Εκεί λοιπόν στο όσα πρέπει να κάνεις μας τα δείχνουν αυτοί που έχουν πάνω τους στην αγιοσύνη. Εμείς όσα θα μας δείξουν θα τα δεχτούμε. Το μέγεθος, την ποσότητα εκείνο που θα πράξουμε θα γνωρίζει ο Θεός. Γίνονται με το βηματάκι μας και με τη βοήθειά του. Τίποτα άλλο παραπάνω. Διότι η εντολή το παλαιά και σύγχρονος με μας, εντολή που δόθηκε στον Αδάμ και στην Εύα, παλιά. Έχει ίδια ηλικία με την ανθρωπότητα. Αυτό σημαίνει σύγχρονο με μας. Δεν αλλάζει ηλικία. Πορεύεται η παράβαση, η εντολή μαζί με τον άνθρωπο. Πήρε εντολή ο Αδάμ και Εύα να πράξει. Έχουμε πάρει και εμείς μέσω της Καινής Διαθήκης εντολή να πράξουμε. Για να ξαναγυρίσουμε στον Παράδεισο. Γιατί η εντολή ήταν παλαιά και σύγχρονη με εμάς. Ένα μέσο, προσέξτε το αυτό, γιατί δόθηκε εντολή. Ήταν ένα μέσο διαπαιδαγωγήσεως. Διαπαιδαγωγήσεως. Διαπαιδαγωγήσεως της ψυχής και σοφρονισμού. Και να βάλουμε μυαλό. Άρα η εντολή που δίνει ο Κύριος με τις γραφές, το λέω γενικά εντολή. Εντολή είναι, για να αγαπάτε άλλους. Εντολή είναι, τα ταπεινοί να είμαστε για να περάσει ο Παράδεισος από τώρα μέσα μας. Λοιπόν, η εντολή είναι, έχει ίδια ηλικία με εμάς. Με εμάς, με τον άνθρωπο γενικά. Σοφρονισμού, προσέξτε το, από τι πράγμα, από τις απολαύσεις. Έχουμε στη ζωή μας απολαύσεις. Δίνονται αυτά για να σοφρονιζόμαστε. Για να σοφρονιζόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, κάτι θέλω να πω, αλλά δεν το λέω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Την ελάβαμε την εντολή εύλογα, εντελώς δικαιολογημένα, για να απολαύσουμε αυτά που είναι ψηλά στον ουρανό. Γι' αυτό δόθηκε. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Αυτά που είναι και μας περιμένουν. Τα αιώνια αγαθά, την αιώνια βασιλεία, την Ανάσταση του Κυρίου. Αφού την τηρήσουμε την εντολή που μας έχει δώσει ο Κύριος. Άρα, με την εφαρμογή των εντολών που λέει το Ευαγγέλιο, παιδαγωγούμεθα με το Πνεύμα του Κυρίου.
το δικό του πνεύμα παιδαγωγού να κάνει. Και με βάση αυτή η παιδαγωγία που μας φέρνει τα ζύγια στα ίσια, πετάμε. Και πηγαίνουμε στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο το οποίο χάσαμε, επειδή το χάσαμε, επειδή δεν τηρήσαμε την εντολή, λέει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Είχαμε, προσέξτε το, τι λέξη τοποθετεί, είχαμε ανάγκη από Θεό. Ανάγκη. Άμα δεν φάω μια μέρα, δύο, τρεις θα πεθάνω. Έχω ανάγκη από φαγητό. Έχω ανάγκη από νερό να δροσιστώ και θα ξεραθώ από τη δίψα. Αυτό σημαίνει ανάγκη. Έχουμε ανάγκη από Θεό. Έχουμε ανάγκη από Θεό. Και μας το δίνει η εφαρμογή της εντολής. Αυτό λέγει ο Γρηγόριος. Μας το δίνει η εφαρμογή της εντολής του Θεού. Ο Χριστός σαρκώθηκε και απέθανε. Σαρκώθηκε και απέθανε για ένα μόνο λόγο. Για να ζήσουμε εμείς. Αυτό λέει, για να ζήσουμε εμείς. Και εμείς έχουμε πεθάνει μαζί Του. Έχουμε πεθάνει και εμείς μαζί Του. Για να καθαριστούμε. Εκεί στο όρος όσοι έχετε πάει, έχετε δει εκείνο που γράφει στην Παύλο. Να πεθάνεις πριν πεθάνεις. Και εννοεί, πέθανε σαρκικά, υλικά από τις αμαρτίες, για να ζήσεις όταν πεθάνεις. Πεθαίνουμε λοιπόν προηγουμένως για την αμαρτία. Λέει, ήγαρα πεθάνομαι, Απόστολος Παύλος, στις βαπτίσεως το Απόστολο, ήγαρα πεθάνομαι. Λέει, εάν πεθάνουμε και εννοεί από τις αμαρτίες καθαριστούμε, συμβασιλεύσομαι αυτό. Τότε θα βασιλεύσουμε μαζί με τον Κύριο. Τότε θα ζήσουμε την αιώνια Ανάσταση. Η πορεία μας είναι, αυτό λέει εδώ πέρα, πορεία καθαρμού. Δηλαδή, όσο μπορούμε, ξέρει ο Κύριος τις δυνατότητές μας. Αυτές που έχουμε και μπορούμε θα βραβεύσει. Όχι αυτές που θα θέλαμε να φτάσουμε, αλλά αυτές που έχουμε τώρα, τη στιγμή αυτή, και μπορούμε να περπατήσουμε, έστω και μία εντολή. Θυμάμαι, συγχωρέστε, το έχω πει πολλές φορές, αλλά επειδή με παρηγορεί, θα την πω, θα το πω. Πεθαίνει ο καλόγερος ο αμελής, πεθαίνει. Και τον βλέπουν γύρω του, γύρω οι πατέρες και λένε, μα αυτός έζησε μες στην αμέλεια. Από τα καθήκοντα που είχε δεν έκανε. Τώρα πώς νιώθει τέτοια εφορία και χαρά εσωτερική. Και ρωτάνε τον γέροντα, τι έκανε αυτός ώστε να νιώθει αυτό το πράγμα. Ο καλόγερος είχε αποθέσει το μυστικό και ο ίδιος βέβαια το είπε, νομίζω. Ένα πράγμα όμως στη ζωή εφάρμοσα. Εκείνο που είπε ο Κύριος, μη κρίνεται, είναι μικρή. Τούτο εδώ είναι μια εντολή που θα το έχουμε σαν εφόδιο στην άλλη ζωή, αν δεν κρίνουμε. Κύριε μα, εσύ είπες, είπε ο καλόγερος, ότι εάν δεν κρίνετε δεν θα κρυθώ. Λοιπόν, πώς θα με στερήσεις, Κύριε, από τον Παράδεισο, από την Βασιλεία Σου, από την αιώνια Ανάσταση. Πώς θα με στερήσεις. Έχουμε λοιπόν πεθάνει πνευματικά, όχι σαρκικά, εφόσον ζούμε τώρα. Και ζούμε πνευματικά. Λέει ο κόσμος, έχει πεθάνει πνευματικά και είναι νεκρός. Άφετε τους νεκρούς, λέει ο Κύριος. Δεν του είπε ένας νέος, Κύριε, να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Του λέει, βρε, του λέει, αυτοί που είναι γύρω του είναι νεκροί, είναι πεθαμένοι πνευματικά. Άσε να το θάψουν εκείνοι. Ο Κύριος το πει εκείνο το πράγμα, έτσι χαρακτηριστικά. Οι νεκροί
να θάψουν τον νεκρό που έχουν μπροστά τους. Εσύ έλα μαζί μου, μη χάσει την ευκαιρία. Χάνετε ευκαιρία έτσι. Πόσες φορές από μικροπράγματα που δεν προσέξει, ενώ φωνάζει ο Κύριος, άστο, έλα μαζί μου. Έλα μαζί μου για να ζήσεις πνευματικά και αναστημένα και εμείς κάνουμε το θέλημά μας. Ήθελα να πάει το θέλημά μου, να πάω. Έχουμε πεθάνει λοιπόν, αλλά έχουμε αναστηθεί μαζί του, επειδή έχουμε συναποθάνει και έχουμε δοξαστεί, επειδή έχουμε συναναστηθεί. Από τώρα κουβαλάμε, κουβαλάμε και ευτυχώς που δεν το βλέπουμε. Την αιώνια δόξα του Κυρίου, αφού ήρθε από εδώ να γεννηθούμε, να αναγεννηθούμε για να ζήσουμε την αιώνια Ανάσταση, τη Καινή Κτήση. Ο Απόστολος Πέτρος μου κάνει εντύπωση, μου έχει περάσει μέσα στο μυαλό τόσο δυνατά και τόσο πολύ μου αρέσει εκείνο το χωρίο που θα ακούσετε. Ζει, έζησε ο Απόστολος Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Έζησε ένα κομμάτι από τον Παράδεισο την ημέρα της μεταμορφώσεως. Δεν έζησε κάτι άλλο, αφού είδαν, λέει, τη δόξα του Κυρίου να λάβει σαν τον ήλιο και είδε και τους γονείς μας, τους αρχικούς εκεί, Μωυσή και Ηλία, τους μεγάλους διδασκάλους προφήτες. Εκεί λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν τη ξεχνάει την ημέρα εκείνη, δεν τη ξεχνάει με τίποτα. Κάνετε την εντολή του Κυρίου, φωνάζει, έως ου μέχρι τότε που η μέρα διαβγάσει, θα ανατείλει μια αυγή. Ολόλαυρη, μια αυγή, έως η μέρα διαβγάσει, λέει, εφαρμόστε όσο μπορείτε την εντολή του Κυρίου. Ζήστε το Ευαγγέλιο όσο είναι δυνατόν, μέχρι την ημέρα που θα λάμψει η καινούρια αυγή. Και συνεχίζει και λέει, και φωσφόρος ανατείλει. Και θα ανατείλει γεμάτη φως, γιατί αυτή η αυγή φέρνει, είναι φωσφόρος, φέρνει φως. Το φωσφόρο δεν έχει φως επάνω του, η αυγή αυτή έχει φως επάνω. Και δεν έχει το φως εκείνο της ημέρας, έχει το άλλο φως, το άχιστο φως. Ναι, έτσι θα είναι οι ψυχές, γεμάτες άχιστο φως, μέσα στη ζωή του Παραδείσου. Εύχομαι να ζήσουμε αυτή την αιώνια Ανάσταση του Κυρίου. Αμήν. Δεν έχω παραπάνω, φτάνουμε σαν εκεί. Αν θέλετε κάτι εσείς, ευχαριστώ. Να ρωτήσω, όταν έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ για την Εύα, τους έπαιξε στον Παράδεισο για να πολλαπλασιαστούνε. Για να πολλαπλασιαστούνε. Και βέβαια άλλος αυτή την εποχή. Εάν τους έβαλε να πολλαπλασιαστούνε, φυσικότατα κάποιος από τα παιδιά τους να αμαρτήσουνε, δεν είναι. Δεν είναι αμάρτηση τα παιδιά, δεν είναι αμάρτηση τα παιδιά. Φυσικότατα, εάν δεν μαρτάνε αυτοί, δεν μαρτάνε τα παιδιά σου και εσύ. Όχι, Στάσου. Εδώ έχεις τη λογική που έλεγα προηγουμένως, που γλιστράει. Γλιστράει, θα σου το πω. Εγώ λέω ότι πρέπει να πρόσεξες τι είπα. Έδωσε εντολή για εφαρμογή, για ασφάλεια, όχι για να την παραβούνε. Παράδειγμα, παιδί μου, σε κάνω προσεκτικό, λέει στο μικρό παιδί. Άμα πλησιάσει αυτό, καίει, θα καείς. Για ασφάλεια τον λέει ο πατέρας. Και το παιδί πάει και ακουμπάει και καίγεται. Αυτό κάναμε εμείς. Έδωσε για ασφάλεια, σιγουριά είναι, δεν είναι για να την παραβούμε την εντολή. Όχι. Αν προφασιαζόντουσαν, κάνα παιδιά. Βρε, αν δεν υπάρχει εδώ. Εδώ ο Αδάμ και η Εύα αμαρτάνει, χωρίς να έχουν κάνει παιδιά στο παράδεισο. Το καταλαβαίνεις και το πράγμα. Ναι. Τα παιδιά τα κάνανε έξω από το παράδεισο. Και να ήταν σωστή, τη στιγμή θα αμαρτάνε. Μη βάζεις. Αν και θα, ό,τι ακούς, δέξτε, η λογική είναι γλιστρίδα. Είναι της πλάνης, όπως λένε οι πατέρες, του Αδάμ και της Εύας. Και στο επαναλαμβάνω, και τώρα εμάς τι κάνει εδώ πέρα, μας λέει, πάρτε την Καινή Διαθήκη. Και το φωνάξαμε προηγουμένως, λέει,
έδωσε και ένα άλλο μεγάλο αγαθό, την ελευθερία. Σου δίνει και την εντολή και σου λέει, αν θέλεις η ελευθερία σου να είναι θεϊκιά, να το, έχεις μπροστά σου, να εφαρμόσεις αυτό. Τι πιο απλό, τι πιο απλό από αυτό. Κάνω, λάμπω. Δεν κάνω, γυρνώ σκοτάδι. Επιλογή κάνεις όλα αυτά. Δεν είναι αν και θα και τώρα. Όχι. Έκαναν αυτό, βγήκαν μόνοι τους έξω. Μόνοι τους έβγαλε ο Θεός. Και τώρα δεν τιμωρεί, το χωνεύω, να το χωνεύσουμε. Δεν τιμωρεί ο Θεός. Δεν είναι τιμωρός. Είναι Θεός αγάπης. Αυτό τιμωρούμεθα από το κακό που κάνουμε. Το κακό έχει αυτή την ιδιότητα. Να τιμωρεί αυτό που το κάνει πρώτα. Και τους άλλους, εφόσον είναι απρόσεκτοι, και αυτοί δεν δεχτούν την επίδραση. Αλλά αυτό που το κάνει δεν τον αφήνει απλήρωτο το κακό και το καλό αντιστρόφως. Να χωρέσουμε να βάλουμε πράγματα. Κύριε, εσύ μας αγάπησες, έκανες όλα αυτά για μας. Λίγο είναι, πώς θα πάω να πω. Αν, το αν δεν χωρά. Δεν υπάρχει υποθέσεις εδώ στην Αγία Γραφή, ούτε στην Χριστιανική ζωή. Δεν ζούμε με υπόθεσεις, δεν μπορούμε με πραγματικότητες. Άλλος κανείς κάτι. Δεν θα αφήνεις τη λογική. Η λογική είναι πλανεύστα. Η Γραφή, γιατί πιο ωραίο υπάρχει πιο ωραίο. Αφού θέλει ο πατέρας με το καλό, θα κάνει το καλό. Πάμε. Ευχαριστώ πολύ. Δόξα στον Θεό. Καλά είμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε και αυτοί οι οκτώ πως είμαστε. Λοιπόν. Χριστός Ανέστη, Εκκληθώ, Χριστός Ανέστη, Εκκληθώ, Αναστάσεις, ο Ιησούς αυτά που καθόλου το είπε, έδωκε την ύμνη, την ώρα και το μέγα έργος. Τι ήταν το θέμα, τι ήταν, το θέμα, η Ανάσταση του Κυρίου, συνεχίζει η Ανάσταση του Κυρίου, δεν υπάρχει.